τόσο για τις συνομιλίες με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, όσο και για άλλες επαφές, συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Εθνικό Συμβούλιο, από το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο. Και υπήρξε επίσης μια πολύ γενική αναφορά στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Η δική μας θέση ήταν ότι θα πρέπει να συνέλθει το Εθνικό Συμβούλιο για να τύχει ενημέρωσης και από τον διαπραγματευτή για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά και για τις προτάσεις που κατατίθενται τόσο από τουρκικής πλευράς όσο και από δικής μας πλευράς, για να εκφραστούν απόψεις. Διότι η ενημέρωση δεν είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πλήρης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο, οπότε θα έχουμε, όπως ελπίζω, την ευκαιρία μιας πλήρους ενημέρωσης, αλλά και κυρίως έκφρασης απόψεων. Πάντως, από την πολύ γενική ενημέρωση δεν φαίνεται να υπάρχει μετακίνηση της τουρκικής πλευράς από τις γνωστές θέσεις που καταθέτει, τις αδιάλλακτες θέσεις που καταθέτει τα τελευταία 40 χρόνια.